Καλημέρα, παιδιά. Θα σας μιλήσω για τις ανατοχημικές πρόσεις. Τι εννοώ λέγοντας ανατοχημικές πρόσεις στην παθολογική ανατομική. Χρησιμοποιούμε ειδικά αντισώματα έναντι αντιγόνων επιφάνειας για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα κύτταρα. Αυτό σε τι μας βοηθάει. Παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα μεταστατικό καρκίνωμα στο προστάτη ή στο πνεύμονα. Δεν ξέρουμε την πρωτοπαθή του εστία και γι' αυτό κάνουμε αυτές τις ειδικές ανισοστοχημικές χρώσεις ώστε να δούμε την προέλευση του κυτάρου. Είναι αντισώματα λοιπόν, τα οποία θα πάνε να δεθούν στα κύτταρα του νεοπλάσματος ή ακόμα και στα φυσιολογικά κύτταρα, για να μας δείξουν από πού προήλθε αυτό το καρκίνωμα. Αν δεθούν με τα κύτταρα αυτά και βάψει το νεόπλασμα, παραδείγματος χάρη που έχει δώσει μετάσταση στον πνεύμονα, και βάψει, ας το πούμε, την ειδική χρώση του προστάτη, θα μπορούμε να πούμε ότι το νεόπλασμα αυτό προέρχεται από το προστάτη. Βέβαια, η ανισοτοχημία δεν χρησιμοποιείται μόνο για την ανάδειξη νεοπλάσματος ή κακοήθους καρκινώματος ή κακοήθους μεσαισθηματικού όγκου. Χρησιμοποιείται και για να μπορέσουμε να αναδείξουμε καμιά φορά φυσιολογικά κύτταρα, τα οποία τα δικά της σώματα βάφουν με τα αντιγόνα της επιφάνειας των κυτάρων και βλέπουμε τα κύτταρα την προέλευσή τους, δηλαδή αν είναι από πνεύμονα, αν είναι από ύπαρα, αν είναι από στομάχι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι του μαθήματος που θα πούμε, οι ειδικές ανισοτοχημικές γλώσσες που βοηθούν πάντα τον πάθολογο ανατόμο στην τελική του ιστολογική διάγνωση. Το άλλο μέρος με το οποίο θα αρχίσουμε είναι τα καλοήθη επιθυλιακά και μεσαισθηματικά νεοπλάσματα. Τι εννοώ καλοήθη νεοπλάσματα? Είναι τα νεοπλάσματα τα οποία δεν δυθούν το συγκεκριμένο όργανο στο οποίο αναπτύσσονται και δεν δίνουν μεταστάσεις. Είναι εντοπισμένα στο όργανο αυτό στο οποίο αναπτύσσονται και με την εξαίρεσή τους, τη χειρουργική, επέρχεται ίαση του ασθενούς και δεν χρειάζεται ο ασθενής περαιτέρω χημειοθεραπεία ή αχμιοθεραπεία ή ακόμα καμιά φορά και περαιτέρω παρακολούθηση για να μπορέσει να θεραπευτεί. Όμως παρόλα αυτά είναι νεοπλάσματα. Νεοπλάσματα τι σημαίνει? Ότι το φυσιολογικό κύτταρο έχει υποστεί εξαλλαγή σε νεοπλασματικό κύτταρο. Όπως ξέρετε, τα κύτταρα στα διάφορα όργανα είναι ενωμένα μεταξύ τους και φτιάχνουν διάφορες δομές. Μπορεί να είναι αδελφικές δομές, μπορεί να είναι σωλήνες, μπορεί να είναι ιθμοειδές αρχιτεκτονικό πρότυπο ανάπτυξης, μπορεί να είναι θυλάκια, μπορεί να είναι θυλές, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αυτά τα κύτταρα λοιπόν που φτιάχνουν τις αρχιτεκτονικές αυτές δομές μέσα στο όργανο, μπορούν να υποστούν κακοήθη εξαλλαγή. Δηλαδή, έχουμε με τι εννοούμε κακοήθη εξαλλαγή προς νεόπλασμα. Μεγάλη σχέση πυρήνα κυταροπλάσματος. Δεν υπάρχει πια ισορροπία πυρήνα κυταροπλάσματος. Είναι μεγαλύτερος ο πυρήνας σε σχέση με το κυταρόπλασμα. Οι πυρήνες είναι πιο βαθυχρωματικοί, πιο υπερχρωματικοί. Εδώ χρησιμοποιώντας τις χρώσεις αιματοξύπνη έως ιωσύνη, ο πυρήνας φαίνεται πιο έντονα μπλε σκούρος. Μετά μπορούμε να δούμε και μυτώσεις. Βέβαια, οι μυτώσεις δεν είναι άτυπες, όπως είναι στα κακοήθη διθυντικά νεοπλάσματα. Επίσης, δεν βλέπουμε διήθηση όπως σας είπα, αλλά η νεοπλασματική εξαλλαγή δεν αφορά μόνο το κύτταρο, αφορά και τις δομές που φτιάχνουν τα κύτταρα που ενώνονται μεταξύ τους. Δηλαδή, αν είναι αδένιο και έχει το σχήμα του σωλήνα στο φυσιολογικό ιστό, εδώ πέρα θα το δούμε να αλλάζει την αρχιτεκτονική του δομή. Ξεφεύγει από τη φυσιολογική αρχιτεκτονική δομή του σωλήνα και γίνεται πιο ιθμοειδές στο αρχιτεκτονικό πρότυπο ανάπτυξης, κάνει διακλαδώσεις. Οπότε, όταν μιλάμε για νεόπλασμα,
Περιμένουμε να δούμε δύο αλλαγές. Μία στο κύτταρο, μέσα στο κύτταρο, με τον πυρήνα, με τις μητώσεις, και δεύτερον, στη δομή, στις δομές, στις ιστολογικές από τις οποίες αποτελείται ο ιστός. Δίνοντάς σας εδώ πέρα, δείχνοντάς σας τα πλακάκια, θα καταλάβετε τι εννοώ, ότι πρέπει να κοιτάμε δύο πράγματα στα καλοήθη νεοπλάσματα, τα μη διαιτητικά. Την αρχιτεκτονική δομή και το κύτταρο. Θα αρχίσω από το λίπωμα. Το λίπωμα είναι καλόηθες με συγχυματικό νεόπλασμα που αφορά το λιπόδι ιστό. Τα καλοήθη νεοπλάσματα αρχιτεκτονικά μοιάζουν πάρα πολύ με το φυσιολογικό ιστό. Εκτός αν έχουμε έντονη δυσπλασία. Τι γίνεται τώρα, γιατί θα μου πείτε, αφού μοιάζουν πολύ στο φυσιολογικό ιστό, όπως το λίπωμα μοιάζει με το φυσιολογικό λίπος, γιατί να το πούμε νεόπλασμα? Γιατί στο νεόπλασμα έχουμε επίσης αύξηση του αριθμού των κυττάρων σε σχέση με αυτά που αποτελείται ο φυσιολογικός ιστός. Μπορεί να έχουμε επίσης και υπερτροφία. Τα κύτταρα λοιπόν αυτά στο νεόπλασμα μεγαλώνουν σε αριθμό, γιατί υπάρχουν τα αγγεία που τρέφουν συνέχεια τα κύτταρα και βοηθούν στην ανάπτυξη του νεοπλάσματος. Πάμε να το δούμε. Εδώ είναι σε μικρή μεγέθυνση, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, το λίπωμα είναι αυτό εδώ πέρα. Μοιάζει πάρα πολύ με το φυσιολογικό λιπόδι ιστό, έτσι είναι και ο φυσιολογικός λιπόδις ιστός. Θα σας πάω σε μεγαλύτερη μεγέθυνση για να το δούμε καλύτερα. Λοιπόν, ένας φυσιολογικός λιπόδις ιστός λοιπόν, από τι αποτελείται? Εδώ θα σας δείχνω λίπομα, αλλά θα σας δείξω τη διαφορά με το φυσιολογικό λιπόδις ιστό, πώς και τι καταλαβαίνω. Εδώ λοιπόν ένας φυσιολογικός λιπόδις ιστός αποτελείται από τα λιποκύτταρα. Είναι τα αποπλατισμένα αυτά κύτταρα, τα οποία οργανώνονται το ένα δίπλα στο άλλο και φτιάχνουν τις δομές αυτές, τις τρογγυλές αυτές δομές, τις μπαλίτσες. Η κάθε μπαλίτσα γύρω-γύρω επενδύεται από αποπλατισμένα λιποκύτταρα. Αυτά εδώ τα αποπλατισμένα που βλέπετε, πάω ακόμα σε μεγαλύτερη μεγέθυνση για να μπορείτε να τα δείτε. Τα αποπλατισμένα αυτά εδώ πέρα, τα πιο σκούρα, τα πιο μπλε σκούρα είναι τα λιποκύτταρα. Αυτά εδώ τα αποπλατισμένα, τα μπλε σκούρα. Αυτά λοιπόν, και εδώ φαίνεται ακόμα καλύτερο, γύρω-γύρω οργανώνονται και φτιάχνουν αυτές τις μπάλες. Ανάμεσά τους, εδώ, βλέπουμε αγγεία. Τα αγγεία πάντα είναι απαραίτητα σε έναν ιστό για την οξυγόνωσή του και περισσότερο στα νεοπλάσματα, γιατί προσφέρει αίμα καθρεπτικά, οξυγόνο καθρεπτικά συστατικά το αίμα, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί το νεόπλασμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα λιποκύτταρα που οργανώνονται στις βαρύτσες αυτές. Έτσι είναι και ο φυσιολογικός λιπόδης ιστός. Ποια είναι η διαφορά με το λίπωμα που βλέπουμε εδώ πέρα? Υπάρχει πολύ μεγαλύτερος αριθμός των λιποκυτάρων. Οπότε, με το μεγαλύτερο αριθμό των λιποκυτάρων έχουμε και πιο πολλές μπαλίτσες. Αλλά είναι όλα οργανωμένα, δεν υπάρχει ατυπία. Τα κύτταρα δεν είναι άτυπα. Τουλάχιστον η ατυπία είναι πολύ ήπια. Και τι εννοώ ήπια ατυπία? Εδώ η ατυπία των κυττάρων περιορίζεται στην αύξηση του αριθμού τους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη σχέση πυρήνα κυτταροπλάσματος, δεν υπάρχουν μητώσεις. Όταν μιλάμε για ατυπία λοιπόν, μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση του αριθμού των φυσιολογικών λιποκυττάρων. Έχοντας λοιπόν εδώ μεγαλύτερο αριθμό λιποκυττάρων, έχουμε και μεγαλύτερη μπάλες, μεγαλύτερο αριθμό από αυτές τις μπαλίτσες που φτιάχνουμε. Οπότε υπάρχει μια αύξηση του λιπόδους ιστού. Αυτή η αύξηση του λιπόδους ιστού δημιουργεί το νεόπλασμα, δημιουργεί το λίπωμα, το οποίο εμείς το βλέπουμε μακροσκοπικά και μας έρχεται, το έρχεται στο εργαστήριό μας, το εξετάζουμε, παίρνουμε διάφορες τομές,
από τον ιστό, τις βάφουμε με τη χρώση της αιματοξύλινης ίωση και να μπορέσουμε να το δούμε στο μικροσκόπιο. Βλέπετε εδώ πέρα λοιπόν, γύρω-γύρω, καθώς γυρίζω το πλακάκι, ότι έχει πολύ περίγραπτη παρυφή. Είναι μόρφωμα, είναι περιγεγραμμένο το ογκίδιο. Δεν ξεφεύγουν κύτταρα εκτός της παρυφής, της περιφέρειάς του. Οπότε, τι ονομάζουμε λίπωμα? Ονομάζουμε ένα περίγραπτο ογκίδιο του υλιπόδου στου, το οποίο πρόκειται για ένα καλόιδες νεόπλασμα που αποτελείται από λιποκύτταρα. Τα οποία πια διαφορά από το φυσιολογικό στο λίπωμα, ήπια τυπία, λόγω αύξησης του αριθμού των λιποκυτάρων, οπότε δημιουργείται από αυτή την αύξηση του αριθμού των λιποκυτάρων ένα περίγραπτο μόρφωμα, ένα ογκίδιο που υπάρχει και που υπήρχε φυσιολογικά ο λιπόδης ιστός. Με την εξαίρεσή του, ο ασθενής έχει θεραπευτεί. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω ένα άλλο καλόιδες νεόπλασμα. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση από τη στιγμή που σταματάω το ένα περιστατικό και πάω στο πλακάκι στο άλλο, γιατί θέλω να βρω και σωστές εστίες στο μικροσκόπιο για να μπορέσω να σας τις δείχνω να τις καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δύο μείωμα. Το λίο μείωμα είναι ένα καλόιδες νεόπλασμα. Καλόιδες νεόπλασμα, το οποίο από πού προέρχεται? Προέρχεται από τις λίες μυϊκές ίνες που βρίσκονται στο μειομήτριο της μήτρας. Το μειομήτριο είναι το τείχωμα, το μυϊκό της μήτρας, γιατί όπως κάθε όργανο αποτελείται στην επιφάνεια από το επιθύλιο και από κάτω το τείχωμα. Στο τείχωμα λοιπόν υπάρχουν το μυϊκό τείχωμα της μήτρας, όπου αποτελείται από λίες μυϊκές ίνες. Είναι αυτές εδώ πέρα που βλέπετε. Σε μεγαλύτερη μεγέθυνση οι λίες μυϊκές ίνες αποτελούνται από ατρακτόμορφα κύτταρα. Είναι τα κύτταρα αυτά εδώ πέρα. Θα προσπαθήσω να δω δύο λεπτά, συγγνώμη, αν πάει και σε μεγαλύτερη μεγέθυνση και να μπορείτε να τα βλέπετε. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη μεγέθυνση, δυστυχώς. Δεν την έχει καλή ευκρίνεια. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ πέρα τα κύτταρα των λιονίκων ινών. Αυτά εδώ. Είναι ατρακτόμορφα κύτταρα που πάλι με την ίδια λογική. Έτσι είναι και το μειομήτριο. Δηλαδή, το μειομήτριο από τι αποτελείται? Αποτελείται από ατρακτόμορφα λία μυϊκά κύτταρα που αποτελούν τις λίες μυϊκές ίνες, έτσι, οι οποίες διατάσσονται σε δεσμίδες. Αυτή είναι μία δεσμίδα, αυτή είναι δεύτερη δεσμίδα και αυτή είναι τρίτη δεσμίδα. Τα οποία διατάσσονται σε δεσμίδες παράλληλες μεταξύ τους. Τις βλέπετε πως είναι παράλληλες οι δεσμίδες. Και με την ίδια λογική του λιπώματος, στο λίο μείωμα, το οποίο είναι καλώδης νεόπλασμα εκ των λίων μυϊκών ινών, δεν το βλέπουμε μόνο στο μειομήτριο, μπορούμε να το δούμε σε ιστούς που αποτελούνται γενικά πολλές μυϊκές ίνες, όπως στο δέρμα, μπορούμε να δούμε λίο μείωμα και σε άλλα όργανα. Εδώ λοιπόν τι γίνεται? Με την ίδια λογική αυξάνεται ο αριθμός των ατρακτόμορφων αυτών κυτάρων ή δικυμπούρου, όπως θέλετε πείτε τα κύτταρα αυτά των λίων μυϊκών ινών. Οπότε, αφού αυξάνεται ο αριθμός τους, υπάρχει μια ήπια τυπία, δηλαδή είναι μεγαλύτερος ο αριθμός τους και λίγο πιο βαθυχρωματικός ο πυρήνας τους σε σχέση με τα φυσιολογικά, με αποτέλεσμα ο αριθμός των λίων μυϊκών ινών μέσα στο μειομήτριο να αυξάνεται και αυξάνονται και οι παράλληλες δεσμίδες που είναι παράλληλες μεταξύ τους. Οπότε δημιουργείται ένα περίγραπτο μόρφωμα εντός του μειομητρίου. Είναι περίγραπτο, την αρχιτεκτονική τη βλέπω πάντα από τη μικρή μεγέθυνση. Γυρνώντας το πλακάκι λοιπόν, μπορώ να δω ότι όλο αυτό είναι ένα μόρφωμα. Βλέπετε εδώ η παρυφή του, η περιφέρειά του. Είναι πολύ περίγραπτη και αυτό το κάνει να το ονομάζουμε ογκίδιο.
δεν υπάρχει διοικητική παρυφή, δηλαδή τι εννοώ διοικητική παρυφή. Δεν υπάρχουν στην περιφέρεια γλωσσίδες που να ξεφεύγουν από εδώ και να πάνε να διηθήσουν τα γειτονικά όργανα ή τους γειτονικούς ιστούς. Οπότε είναι ένα περίγραπτο μόρφωμα που στην ουσία αποτελείται από ατρακτόμορφα κύτταρα που σχηματίζουν τις λίες μυϊκές ίνες και διατάσσονται σε δεσμίδες παράλληλες μεταξύ τους. Τώρα, αυτό είναι η έννοια του νεοπλάσματος του λιομοιώματος. Πολλές φορές στα κακοήθη νεοπλάσματα εκ των λίων μυϊκών ινών μπορεί η αρχιτεκτονική αυτή των λίων μυϊκών ινών που είναι παράλληλες μεταξύ τους να είναι έτσι στα κακοήθη διθυτικά νεοπλάσματα. Τι με κάνει να το πω κακόηθη διθυτικό νεοπλάσμα, αφού η αρχιτεκτονική μορφολογία είναι η ίδια. Και τα κύτταρα δεν είναι και τόσο άδικα. Είναι σαν κι αυτά. Η παρουσία μυτώσεων και νεκρώσεων στα διοικητικά κακοήθη μεσέγχηματικά νεοπλάσματα, γιατί κυρίες μυϊκές ίνες είναι μεσέγχημα, έτσι. Και το λιομοίωμα είναι καλό, έτσι, μεσέγχηματικό πάντα, δεν είναι επιθυλιακό νεοπλάσμα, είναι μεσέγχηματικό νεοπλάσμα. Στις κακοήθεις τους λοιπόν μορφές, εκτός από τη διοίκηση, πρέπει να δούμε νέκρωση. Νέκρωση και αιμορραγία είναι δύο στοιχεία που μας βοηθάει στη διάγνωση από το, στη διαφορετική διάγνωση από το καλό ήθες μεσέχημα στο κακό ήθες μεσεχηματικό νεόπλασμα. Έτσι. Τώρα, αυτό είναι μια παρένθεση για να σας πω ότι όπως μου μιλήσει για λιομοιοσαρκώματα μπορεί να σας δείξει ένα μια τέτοια εικόνα και να πείτε μα γιατί. Αυτό δεν έχει ενδοδιατυπία, δεν έχει πολλές μυτώσεις. Πάντα τις μετράμε τις μυτώσεις στα μεσεγχηματικά νεοπλάσματα. Οι μυτώσεις μπορεί να έχουν και τα καλοήθη και τα κακοήθη. Γιατί είναι κακόήθες. Εκτός από τη διοίκηση πρέπει να ψάξουμε να βρούμε για νεκρώσεις και αιμορραγία μέσα στο νεόπλασμα. Λοιπόν, αυτό ήταν μια παρέθεση. Κατά τα άλλα, όπως σας είπα, αυτό είναι καλό και το μεσεγχηματικό νεόπλασμα εκ των λίων μυϊκών ινών και το ονομάζουμε λίο μείωμα. Πάμε σε ένα επόμενο καλό και το μεσεγχηματικό νεόπλασμα που το βλέπουμε στο δέρμα. Είναι το σειραγκώδες εμαγείωμα. Από τη λέξη και μόνο εμαγείωμα μπορείτε να καταλάβετε την προέλευσή του. Όταν σας μιλάω για λίπομα, καταλαβαίνετε ότι θα μιλάω για λιπόδιστο. Όταν σας μιλάω για λιομοίωμα, καταλαβαίνετε ότι μιλάω για λιομυϊκόστο. Όταν σας μιλάω για αιμαγείωμα, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα νεόπλασμα που προέρχεται από τα αγγεία. Λοιπόν, με την ονομασία του, την ονοματολογία του, καταλαβαίνουμε και την προέλευση του νεοπλάσματος. Από ποιο ιστό προέρχεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο. Στο ύπαρ μπορούμε να δούμε και στο δέρμα μια ανάλογη εικόνα. Εδώ μου έχουν βάλει ένα πλακάκι από το ύπαρ. Βλέπουμε εδώ πέρα τα υπατοκύτταρα. Είναι όλα τα κύτταρα αυτά, τα ροζ. Έτσι. Και όλη αυτή η δομή είναι από μεσέχημα ύπατος. Για να δω αν έχω και από δέρμα. Έχω τριχοειδές αιμαγείωμα στο δέρμα. Τα αιμαγείωματα είναι σειραγκώδη και τριχοειδή. Στο σειραγκώδες αιμαγείωμα θα σας δείξω εικόνα από το ύπαρ, όπως φαίνεται. Στο τριχοειδές αιμαγείωμα θα σας δείξω εικόνα από το δέρμα. Συγγνώμη πριν, έκανα λάθος που σας είπα ότι το σειραγκώδες αιμαγείωμα θα το δούμε στο δέρμα, θα το δούμε στο ύπαρ. Αν και η εικόνα δεν αλλάζει, είναι και στα δύο ένα καλόηθες νεόπλασμα περίγραπτο. Το βλέπουμε στο ύπαρ κυρίως σε περιοχή που εντοπίζεται υποκαψικά. Τις περισσότερες φορές σαν τυχαίο έβριμα, είτε σαν νεκροτομικό τυχαίο έβριμα, είτε στο χειρουργείο που ασθενής μπαίνει μέσα να χειρουργηθεί για κύρωση, για καρκίνωμα ύπατος και μπορούμε να το δούμε σε μία θέση υποκαψικά και ένα αιμαγείωμα. Μόνο αν αιμορραγήσει στο ύπαρ μπορούμε να κάνουμε χειρουργική εξαίρεση ή αν αυξηθεί ξαφνικά το μέγεθός. Λοιπόν,
Βλέπουμε αυτή την εικόνα εδώ. Βλέπουμε δομές, εδώ, σαν σωλήνες, οι οποίες μέσα στον αυλό τους έχουν αίμα. Από εκεί καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρόκειται για αγκιάκια, τα οποία έχουν μεγαλώσει πολύ σε μέγεθος, επενδύονται από ενδοθυλιακά κύτταρα, είναι τα κύτταρα αυτά εδώ, τα μπλε σκούρα, τα ενδοθυλιακά κύτταρα. Είναι ευμεγέθητα οι σχηματισμοί αυτοί, οι αγκιακοί σχηματισμοί και πολλές φορές, όπως είναι έτσι ευμεγέθης, μπορούν και να αναστομώνονται μεταξύ τους, να επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό είναι στο σειραγκώδες αιμαγγείωμα. Γιατί τι γίνεται στο σειραγκώδες αιμαγγείωμα? Τα τριχοειδή αγκία μεγαλώνουν σε μέγεθος. Με διάταση του αυλού τους. Λέω, αυτός εδώ μας είναι ο αυλός τους. Γύρω-γύρω είναι τα, όπως σας είπα, τα ενδοθυλιακά κύτταρα που επενδύουν όλα τα τριχοειδή αγκία με μια ήπια τυπία. Η ίδια λογική ισχύει ότι έχουν αυξηθεί σε αριθμό τα ενδοθυλιακά κύτταρα. Υπάρχει μια ήπια τυπία, δηλαδή λίγο πιο βαθυχρωματικός πυρήνας σε σχέση με το φυσιολογικό. Τι γίνεται λοιπόν στους σειραγκώδες, όπως σας είπα, μεγαλώνουν τα αγκία με διάταση του αυλού τους και αυτά τα αγκία, όπως αυτό εδώ, μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, όπως και αυτά άλλωστε. Και αυτή είναι η εικόνα ενός σειραγκώδους αιμαγγειώματος. Ένα περίγραπτο μόρφωμα λοιπόν που μπορούμε να δούμε και μέσα στο δέρμα και μέσα στο ύπαρ, κυρίως σε υποκαψική περιοχή. Εδώ ίσως φαίνεται λίγο καλύτερα η δομή του αγκίου που παίρνει μέρος στον σχηματισμό του νεοπλάσματος αυτού. Είναι εδώ τα ενδοθυλιακά κύτταρα γύρω-γύρω που επενδύουν το τριχοειδές αγκείο και μέσα είναι το αίμα. Είναι λοιπόν ένα καλό νεόπλασμα εκ των τριχοειδών αγκείων με διατεταμένους τριχοειδικούς χώρους, αγκιακούς χώρους, οι οποίοι καμιά φορά επικοινωνούν και μεταξύ τους. Το τριχοειδές αιμαγγείωμα, πάλι από τριχοειδή αγκία που έρχεται, αλλά έχει διαφορετική αρχιτεκτονική δομή. Και αυτό αποτελείται από τριχοειδή αγκία, μικρά τριχοειδή αγκία, εδώ είναι πιο μικρά, που επενδύονται από ενδοθυλιακά κύτταρα με ήπια ατυπία. Πάμε να το δούμε. Και τα τριχοειδή αυτά αγκία σχηματίζουν ένα αγκίδιο, ένα μόρφωμα μέσα στο δέρμα. Το πρόσωπο αυτό. Εδώ έχουμε πάει σε δομή δέρματος. Λοιπόν, εδώ πάνω βλέπουμε την επιδερμίδα. Εδώ και από κάτω το χώριο του δέρματος. Γιατί η επιδερμίδα αποτελείται από την βασική στιβάδα κάτω, πάνω είναι τα πλακώδη κύτταρα, η ακαρφωτή στιβάδα, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με γέφυρες. Πιο πάνω είναι η νοικοκυώδη στιβάδα και από πάνω έχουμε τη στιβάδα κερατίνης. Από κάτω έχουμε το χώριο του δέρματος, εδώ πέρα, το οποίο αποτελείται από εξαρτήματα, δηλαδή αποτελείται από υδροτοποιούς και από κρινείς αδένες και από τρίχες. Τώρα, εδώ πέρα σας δείχνω τη φυσιολογική δομή του δέρματος. Σας πήγα σε μία θέση για να σας δείξω τις φυσιολογικές του δομές. Εδώ. Έχουμε λοιπόν, εδώ είναι οι αποκρινείς αδένες που μέσα αυτό το κίτρινο είναι η τρίχα. Και αυτή εδώ είναι η υδροτοποιής ή εκκρινής αδένες παράγουν τον υδρότα. Αυτή η αποκρινής αδένες παράγουν το σμίγμα. Και μέσα είναι η τρίχα. Λοιπόν, εκτός λοιπόν από τα εξαρτήματα, δηλαδή υδροτοποιούς αδένες, αποκρινής αδένες, τρίχες, έχει το στο χώρο του δέρματος και έχουμε και πάρα πολλά αγκιάκια. Όπως πολλά αγκία θα βρούμε σε όλους τους ιστούς, όπως είπα, απαραίτητα για την θρέψη του ιστού, για τη φυσιολογική του κατάσταση, αλλά και για το σχηματισμό νεοπλασμάτων, επειδή παρέχουν πάντα τα αγκία, θρεπτικά συστατικά, οξυγόνο και άλλες ουσίες. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στην περιοχή που βλέπουμε το ογκίδιο. Το ογκίδιο θα το δούμε πάντα στη μικρή μεγέθυνση.
Είναι αυτό εδώ. Κοιτάξτε πόσο περίγραπτο είναι. Θα σας πάω στη μεγάλη μεγέθηση για να δείτε ότι τα ενδοθυλιακά κύτταρα που επενδύουν τους αυλούς των τριχοειδών αυτών αγκίων που είναι μέρος του νεοπλάσματος, πόσο πιο μικρά είναι από αυτά του σειραγώδους αιμαγκιώματος. Αν και τα δύο παρόλα αυτά είναι καλοήθινα πλάσματα, διαφέρει η αρχιτεκτονική δομή. Λοιπόν, εδώ σε αυτή τη θέση εδώ, τι έχουμε? Όλα αυτά είναι τα μικρά τριχοειδή αγκία, τα οποία αποτελούν το ογκίδιο αυτό, το μόρφωμα αυτό, το τριχοειδές αιμαγκίωμα που βλέπουμε μέσα στο δέρμα. Και εδώ θα σας πω, γιατί θα μου πείτε είναι νεόπλασμα, αφού αγκία έχει το δέρμα, από μόνο του. Όπως και το είπα, έχει αγκία. Γιατί έχουμε πολλά μικρά τριχοειδή αγκία, δηλαδή αυξάνεται ο αριθμός των ενδοθυλιακών κυττάρων, σχηματίζονται, αφού αυξάνεται ο αριθμός των ενδοθυλιακών κυττάρων που επενδύουν τα τριχοειδή αγκία, αυξάνεται και ο αριθμός των τριχοειδών αγκίων και όλα αυτά έρχονται και οργανώνονται και σχηματίζουν ένα μόρφωμα, ένα ογκίδιο μέσα στο δέρμα. Και γι' αυτό είναι ένα καλόειδες νεόπλασμα. Ναι, έχει αγκιά και το δέρμα, όπως έχει και λίγες μυϊκές σύρες στο μυομύτριο, όπως έχει και λιποκύτταρα τον ολιπόδης ιστός. Αλλά όταν αυτά αυξάνονται σε αριθμό, σχηματίζουν περισσότερες δομές από ό,τι είναι φυσιολογικές, δηλαδή σχηματίζουν περισσότερες λίγες μυϊκές σύρες, περισσότερα σμπαλίτσες στο λιπόδη ιστό, περισσότερα αγκία όσον αφορά το δέρμα και το ύπαρ, και αυτά που σχηματίζουν, οι αρχιτεκτονικές δομές που σχηματίζουν, παρόλο που μοιάζουν με τις φυσιολογικές, είναι πολύ περισσότερες σε αριθμό και οργανώνονται και φτιάχνουν ένα μόρφωμα, ένα ογκίδιο, τότε αυτό, το ογκίδιο ή το μόρφωμα, είναι ένα καλόηθες μεσενχηματικό νεόπλασμα μέσα στον ιστό. Χώρια, ξεχωρίζει από το φυσιολογικό ιστό, και μπορούμε να το δούμε εδώ από τα πολλά μικρά τριχοειδή αγκία που επενδύονται από τα ενδοθυλιακά κύτταρα, τα βλέπετε εδώ τα ενδοθυλιακά κύτταρα, χωρίς την έντονη ετυπία, αλλά βλέπετε ότι μέσα στον ιστό του δέρματος αυτό περιβάλλεται από κάψα. Είναι στρογγυλό, είναι μόρφωμα, δεν δείχνει, αλλά περιβάλλεται από κάψα και είναι, ξεχωρίζει από το φυσιολογικό ιστό του δέρματος που υπάρχει γύρω-γύρω στο δέρμα. Εδώ είναι η επιδερμίδα, εδώ είναι το φυσιολογικό δέρμα, απ, αρχίζει η κάψα, αρχίζει το νεόπλασμα. Βλέπετε, όλο αυτό λοιπόν το περίγραπτο μέσα στο δέρμα είναι το νεόπλασμα. Πώς βγαίνει, γίνεται με χειρουργική εξαίρεση, αφαιρείται το τμήμα του δέρματος που το περιέχει και ο ασθενής έχει θεραπευτεί. Αυτό όμως που θέλω να κρατήσετε και να διευκρινίσω, ότι όταν μιλάμε με ένα καλόηθες μεσενχηματικό νεόπλασμα, είναι νεόπλασμα, είναι ογκυριάκι μέσα στο φυσιολογικό ιστό, παρόλο που και η αρχιτεκτονική δομή και τα κύτταρα μοιάζουν με τα φυσιολογικά, γιατί υπάρχει μικρή ατυπία, παρόλα αυτά είναι ένα περίγραπτο ογκίδιο. Πολλές φορές γύρω του υπάρχει κάψα, δηλαδή υπάρχει νόδης ιστός για να το ξεχωρίζει, αλλά πολλές φορές και να μην υπάρχει κάψα γύρω-γύρω, είναι ένα ξεχωριστό μόρφωμα που έχει δημιουργηθεί από την ήπια ατυπία των κυττάρων που αποτελείται ο ιστός αυτός. Και βέβαια κανένα από αυτά δεν έχουν διήθηση, δεν έχουν νέκρωση, δεν έχουν άτυπες μητώσεις και να μπορέσουμε να πάει το μυαλό μας ότι πρόκειται για μια κακοήθη εξαλλαγή του καλοήθους μεσενχηματικού νεοπλάσματος. Τώρα πάμε να σας δείξω την υπερπλασία του προστάτη
εδώ είναι τα προστατικά αδένεια, τα βλέπετε όλα αυτά. Είναι μια θέση υπερπλασίας του προστάτη και αυτό είναι καλό, ήθελα να σας το πούμε, στοιχείο. Περνάμε βέβαια, συγγνώμη, ξέχασα να σας πω ότι τώρα πάμε στα επιθυλιακά νεοπλάσματα. Στα μεσοχηματικά νεοπλάσματα σας έδειξα το λιομίωμα, το λίπωμα, το τριχοειδές αιμαγγείωμα, το σειραγκώδες αιμαγγείωμα. Στο τέλος θα επανέλθω να σας δείξω το χόνδρομα και το μίξωμα. Τα αφήνω στο τέλος όμως. Τώρα περάσαμε στα επιθυλιακά. Η υπερπλασία του προστάτη αποτελείται από τα αδένια του προστάτη, πολύ περισσότερα σε αριθμό από ό,τι τα φυσιολογικά, που επενδύονται από επιθυλιακά κύτταρα και ανάμεσά τους υπάρχει αυτός ο εινώδης, ο ενδιάμεσος ιστός. Στην υπερπλασία του προστάτη λοιπόν έχουμε μια αύξηση του αριθμού και των αδένιων του προστάτη και του ενδιάμεσου ιστού μεταξύ των αδένιων. Οπότε έχουμε και διάμεση υπερπλασία και υπερπλασία του λιπόδους, του επιθυλιακού ιστού, των αδενίων. Και έχουμε αυτή την εικόνα εδώ πέρα, βλέπετε πόσο πολλά είναι τα αδένια και ανάμεσά τους πόσο πολύ μεγάλη είναι αυτή η ροζ περιοχή που οφείλεται στην αύξηση του εινόδους ιστού. Αυτή λοιπόν είναι η διάμεση περιοχή, είναι η διάμεση υπερπλασία και γύρω-γύρω υπάρχουν τα αυξημένα σε αριθμό αδένια του προστάτη. Μια καλοήθης εξεργασία του προστατικού αδένα την βρίσκουμε στους περισσότερους άντρες, κυρίως άνω των 55-60 ετών. Γίνεται χειρουργική εξαίρεση άμα ενοχλεί τον ασθενή, άμα εμφανίζει κλινικά συμπτώματα, δηλαδή πιο συχνή ούρηση ή πόνο κάτω στα γεννητικά όργανα. Γίνεται χειρουργική εξαίρεση. Κατά τα άλλα είναι μια καλοήθης εξεργασία του προστατικού αδένα η οποία αφορά και την αύξηση του αριθμού των προστατικών αδενίων και την αύξηση του διάμεσου ιστού. Πάμε στο αδέρμα μαστού, πάλι ένα καλοήθες νεόπλασμα επιθυλιακό, το οποίο θα δούμε τους σπόρους και τα λόβια του μαζικού αδένα, που βλέπουμε φυσιολογικά, αλλά και εδώ σαν τον προστάτη θα δούμε μια αύξηση του διάμεσου ιστού, του υποστρώματος, του εινόδους του. Εινό αδένωμα. Από τη λέξη μόνο καταλαβαίνουμε ότι περιμένουμε να δούμε εινόδους ιστό και αδενικό στοιχείο, επιθυλιακό στοιχείο. Ο εινόδους ιστός είναι το μεσενχηματικό στοιχείο. Έχουμε μια υπερπλασία του εινόδους ιστού και μια υπερπλασία των αδενίων του μαζικού αδένου, των πόρων και των λοβίων. Πάλι θα δούμε ένα περίγραπτο ογκίδιο, ένα περίγραπτο μόρφωμα, μέσα σε, κατά τα άλλα, ένα φυσιολογικό μαζικό αδένα. Εδώ είναι μια περιοχή, καταρχήν φαίνεται σαν αυτό να σας πω ότι είναι ένα ογκίδιο περίγραπτο, είναι όλο αυτό το ογκίδιο, το μετράμετρο μας έρχεται στο εργαστήριο ένα τέτοιο ογκίδιο, είτε καλόηθες είτε κακόηθες και μετά παίρνουμε το μες. Αυτό μπορεί να κυμαίνεται από μισό εκατοστό μέχρι να γίνεται αρκετά μεγάλο σε εκατοστά. Η εικόνα πάντως του ογκιδίου που βλέπουμε είναι αυτή εδώ πέρα. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε έναν ενδιάμεσο εινόδη ιστό, είναι αυτός εδώ ο ιστός που κάνει έτσι σαν μπαλίτσες λόγω της υπερπλασίας και ανάμεσά του βλέπουμε αυτές τις πιο μπλε σκούρες δομές. Αυτές οι πιο μπλε σκούρες δομές είναι το επιθυλιακό στοιχείο. Το γύρω-γύρω είναι το εινόδη στοιχείο, το μεσενχηματικό στοιχείο. Πάμε να δούμε καλύτερα το επιθυλιακό στοιχείο.
Λοιπόν, το επιθυλιακό στοιχείο εδώ. Αποτελείται λοιπόν από, από τις δύο στιβάδες που αποτελούνται έτσι και αλλιώς οι πόροι του μαζικού αδέντα. Τα επιθυλιακά κύτταρα, που είναι κυλινδρικά ή κυβοειδή κύτταρα και επενδύουν τον αυλό των πόρων, αυτός εδώ είναι ένας πόρος, γύρω-γύρω λοιπόν είναι τα επιθυλιακά κύτταρα που επενδύουν τον αυλό του και απ' έξω από αυτά υπάρχουν τα μείω επιθυλιακά κύτταρα, που είναι τα πιο άσπρα κύτταρα, τα οποία επειδή είναι μυϊκά κύτταρα, βοηθούν στο να συσπάται ο πόρος και το λόβιο και να βοηθάνε στην έκρηση, το να εκρίνεται το γάλα. Γύρω-γύρω λοιπόν από αυτά έχουμε τα μυοεπιθυλιακά κύτταρα. Στα κακοήθη νεοπλάσματα του μαστού, αυτό που τα χαρακτηρίζει είναι η έλλειψη των περιφερικών μυοεπιθυλιακών κυτάρων στους σπόρους. Οπότε άπαξ και βλέπουμε μυοεπιθυλιακά κύτταρα, πρόκειται για καλόηθες νεόπλασμα. Και εδώ, γιατί το ονομάζουμε ινοαδέναμα, διότι υπάρχει αυτή η αύξηση του ινόδου συστού, η οποία τι κάνει, καθώς αυξάνεται σε αριθμό και σε είναι υπερτροφικός, πιέζει τους σπόρους και πιέζοντάς τους δίνει αυτή την εικόνα πόρους, δηλαδή χάνεται το αυλό του, συμπιέζεται και βλέπουμε μόνο τα επιθυλιακά και μυοεπιθυλιακά κύτταρα γύρω-γύρω. Δηλαδή βλέπουμε αυτό το εξωτερικό, το οποίο στην ουσία ο αυλός του έχει συμπιεστεί. Η ονομασία λοιπόν του ινοαδυνόματος σε αυτό το νεόπλασμα είναι από την σύγχρονη ύπαρξη των δύο στοιχείων, του μεσενχυματικού και του επιθυλιακού, που πολλές φορές το μεσενχυματικό στοιχείο ινόδου συστός, επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ, πιέζει τον πόρο, με αποτέλεσμα αυτός να δίνει την εικόνα ενός μιας γραμμής, ενός σωληναρίου, όπως εδώ βλέπετε γύρω-γύρω, είναι ο ενός το στο πιέζει και αυτός ο πόρος χάνει τον αυλό του και γίνεται έτσι. Βλέπουμε μόνο τα κύτταρα, τα επιθυλιακά και τα μυοεπιθυλιακά που είναι πιο λευκά σε χρώμα. Λοιπόν, το ινοαδέναμα είναι και αυτό ένα περίγραπτο κύδιο που μπορούμε να το δούμε έτσι φαίνεται η εικόνα του από στη μικρή μεγέθυνση στο μικροσκόπιο, η αρχιτεκτονική του δομή. Βλέπετε εδώ πως πιέζονται τα δέντρα σε ορισμένες θέσεις. Είναι περίγραπτο κύδιο, όταν το γυρίσουμε γύρω-γύρω βλέπουμε αυτό το μόρφωμα, αυτό το κύδιο που περιβάλλεται και από κάψα, μέσα σε ένα κατά τα άλλα φυσιολογικό μαστό. Απ' έξω είναι ο φυσιολογικός μαστός, η πόλη του φυσιολογικού μαστού εδώ πέρα, μαζί με το λίπος. Πάμε τώρα σε ένα άλλο όργανο, στην οφυλική. Συνεχίζω με τα επιθυλιακά νεοπλάσματα. Συγγνώμη για τις καθυστερήσεις, τις ενδιάμεσες. Προσπαθώ να βρω την κατάλληλη θέση στο πλακίδι για να σας δείξω την εικόνα. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε σε μια κίστη οθήκης. Από εδώ βλέπουμε την επιφάνεια της κίστης και από κάτω το τείχωμά της, γιατί όπως όλες οι κίστες αποτελούνται από το τείχωμα. Και όταν πάμε να δούμε πάνω την επιφάνεια, πρέπει να δούμε στις κίστες της οθήκης αν τα κύτταρα που τις επενδύουν περιέχουν γλένη ή αν είναι μικροσούς και είναι κυλινδρικού τύπου. Εδώ λοιπόν στην επιφάνεια της οθήκης βλέπουμε πάνω-πάνω τα κύτταρα τα οποία είναι αποπλατισμένα με κροσούς. Άρα πρόκειται για ένα ορόδες κυσταδένωμα της οθήκης. Άρα δείτε αποπλατισμένα αυτά κύτταρα. Βλέπαμε κύτταρα που να περικλείουν βλένη, θα το δείτε αργότερα καλύτερα στο αδένωμα του παχαίου σεγγέρου που είναι τα κύτταρα που περικλείουν βλένη. Εδώ αντί λοιπόν τα κύτταρα τα επιθυλιακά, τα κυλινδρικά με τους κροσούς βλέπαμε βλενώδη κύτταρα, θα βαφτιζόταν βλενώδες κυσταδένωμα οθήκης. Γιατί κυσταδένωμα, μισό λεπτό.